Κοντά μα φυσικά η Διευθυντήρια Σύνταξη του κλικαλife.gr, Χριστίνα Χρυσανθοπούλου. Καλώ ήρθε. Καλώ σε βρήκα. Ελπίζω να μην μα αφορούν αυτά που ακούσαμε για την Τσεχία. Για να δούμε. Οι προτάσει που έχουμε πάντω είναι εντελώς σε αντίθετη, σε εντελώς mm -hmm. αντίθετη κατεύθυνση. Πάμε να, να βγούμε έξω αφορούν την εξωστρέφεια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με μια έκθεση που λέγεται yeah. Προμηθέας Λιόμενος", του Κάρολ Μπλοχ. Μιλάμε για έναν πίνακα μάλλον ο θα περιληφθεί σε μια έκθεση, στη μόνιμη έκθεση στο Τατόι, στα πρώην βασιλικά κτήματα. Ε, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός γιατί ε, α, απεικονίζει εξού και το Προμηθέας Λιόμενος την απελευθέρωση του Προμηθέα, ξέρουμε όλη την ιστορία, το μύθο, την απελευθέρωση του ε, από τον Ηρακλή. Ε, έχει μια πολύ ιδιαίτερη διατρομή αυτός ο πίνακα που τον καθιστά πάρα πολύ σημαντικό okay. ε, παραγγέλθηκε από το δανό βασιλιά της Ελλάδας τον Γεωργίο τον Α ε, το 1863 που ανέλαβε τη βασιλεία ε, δεν επιλέχθηκε τυχαία γιατί ο νερό βασιλιάς στο πρόσωπο αυτού του, αυτής της μορφής τέλος πάντων της εκδοχής του Προμηθέα ε, είδε το δικό του αγώνα να απελευθερωθεί πλήρως η Ελλάδα και να ανασυγκροτηθεί ε, ταυτόχρονα όμως ε, είχε εκτεθεί και στη Ιδανία ε, αμέσως μετά τον προσωδανικό πόλεμο όπου επίσης λοιπόν και η Δανία ζούσε τη δική της έτσι ανάγκη για απελευθέρωση, αποκατάσταση και ελευθερία εν γέννη όπως και ο Προμηθέας ε, το όργο λοιπόν αυτό για κάποια αρκετά χρόνια αγνοητό ε, κάπου είχε χαθεί ακριβώ τη διαδικασία δεν ξέρουμε σημασία έχει ότι μετά από πολλά χρόνια βρέθηκε στο κτήμα όπου και θα εκτεθεί και και όλο αυτό θα συμβεί μέχρι τις 6 Ιανουαρίου του 2025. Ένα αρκετά ικανό διάστημα για να προλάβει κάποιο να το δει. Είναι πανέμορφος, βλέπουμε και τα υπέροχα πλάνα και από πίσω υπάρχει έτσι ένας συμβολισμός που νομίζω ότι είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικός.